Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας. Πρώτο παιχνίδι της 12ης σεζόν για την διοργάνωση του Μπασκετάκι. Μια διοργάνωση που ξεκινάει με κύπελο Μπασκετάκι Cup ανάμεσα στους Λύκους και τους ODB από τη μια ομάδα που μετράει 5 χρόνια στην διοργάνωση και από την άλλη μια ομάδα που μας ήρθε το καλοκαίρι. Παρέα μας την Μπασκετική και μας συστήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς η παρουσία του στο Summer ήταν κάτι παραπάνω από καλή. Πολύ όμορφο μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Πρώτη επίθεση για τους ODB εδώ στο πιστό της Αντίκας. Έχουμε θετικό φάουλ. Στον ενδιασμό και το πρώτο, όχι, βιαστήκαμε. Στον τρόν πόνο, ο Λιβάρης έχει εκεί. Ο Λιάντρο θα πάρει το... Επιδευτικό, αμυντικό ριμπάου και το σκοράρι, το πρώτο. Καλάθι της χρονιάς για τους Λύκους. Δύο μηδέν, η ομάδα του Άρη Σάββα, η μπάλα χαμηλά στο Λούμπαρ, εξαιρετική συνεργασία για τους ODB που θα φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, 2-2. Για τους Λύκους. Άστοχη πρώτη. Είχαν προϋποθέσεις που χρειάζουν τώρα. Η μπάλα γυρίζει πάνω σε μια επίθεση 5-2-5. Η μπάλα θα περάσει χαμηλά. Θα πάρει το φάουλ. Πάλι κάτω στο DB. Η ODB στην επίθεση. Γιατρού.
Youngsters. Θα βάλει τα χέρια μου. Τελειώνει ο χρόνος του τριών πόντων. Μπάλα στο σίδερο. Οι δύο ομάδες λογικό σε αυτές τις πρώτες στιγμές του αγώνα να έχουν μπει κατά κάποιο τρόπο νευρικές. Λουβάρης θα τρέξει όλο τον γήπεδο. Φιλάς η άμυνα και πάλι το σήμα κατά τεθέν των Λύκων όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν κερδίσει το φάουλ. Ασαφώς. Νούμερο 13. Ο Δρόσος. Τόρκενης, Λουβάρης και πάλι σε Ρουμπέα. Θα δώσει το Λουβάρη. Περάσει κάτω το καλάθι. Γνώριμη του ενέργεια. Ανάποδο layout. 4-4. Σάββας Ρωθός Ιατρού. Το δευτερόλεπτο για την επίδεση των Λύκων. Τριών πόντων μέσα από τον Σουλκάτο. 7-4. Λουβάρης. Κακό σουτ, ερμπόρ. Ιάντρου, θα πάρει την προσπάθεια. Επιθετικό rebound από τον Δρόσο. Θα κερδίσει και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, 4-51. Το 4 σκορ. Λίγοι προηγούνται. Είπαμε από πάρα πολύ νωρίς μας παρουσιάζει την ταυτότητα που έχουν σαν ομάδα. Ένας κρυοκράχης ομάδα. Δαγκώνουν στην άμυνα. Ο Μαγνίσαλης έχει κερδίσει το φάουλ. Θα πάει και αυτός με την σειρά του στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Μια ζώνη η Όβιλη. Σάββας Ιατρού για 2. Μέσα 15. Ήταν υπομονή. Ήταν τη λύση από ποιον άλλον. Από το όπλο. Το βαρύ όπλο που έχουν στην παρέτρα. Τι ακούει στο όνομα του Ιατρού. Λουβάρης Μαγνίσαλης. Πάει στην
την επαφή, θα πάρει το φάουλ. Βάλω τον Δρόσο, τον φάουλ που οδηγεί τον Δρόσο στον πάγκο. Το παιχνίδι έχει περάσει με το νούμερο 11 ο Χαροκόπος. Μαγνίσαλης αστοχή στην πρώτη. Μαγνίσαλης αστοχή. Αλέξανδη ο DB μέσα στο φιέρα του για το επιθετικό rebound. Δεν θα κατάφερα. Ο DB επιμένει στη ζώνη. Σάββας. Μπάλα στη γωνία. Μέσα. Και αυτό. Σουλτάτος. Ο σκόρερ 13-5. Τιμωρούν για δεύτερη φορά την άμυνα ζώνη στον ODB Λίγκη. Πάμε σε time out 3-27 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, τέλος time out. Μια καλή άμυνα για τους λίγους. Βρουν σκορ διαμέσου Καθημάνη. Θα πρέπει ότι μπει να ανεβάσουν στροφές. Καμηλή παραγωγικότητα μέχρι στιγμής, μόλις 5 πόντι. Εκεί ενέργεια το Λουμπαρί. Σαββάς. Έχει τον Μαγνίσαλη μπροστά του. Βάζει φρένο. Και πάλι Σαββάς θα πάρει το σκρι από τον Ζουρό. Μπάλα για ακόμη μια φορά. Γυρίζει με υπομονή, σοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσής τους. Ο αριθοδρεφής στο μπαγκέ. Το φάουλ είναι από τον Σταυλιανάκη. Τις μαλαγιές. Του βάρες αδερά στη θέση του Γκορδιδί. Ο Άρης εκτοχή. 14-5. Έστωλος στη δεύτερη. Πάλι στο Λουμπαρί, Μαγνίσαλης ελεύθερος για τρεις. Αστοχίσει. Ο Ζούρος θα πάρει το rebound. Όσοι στον Εφάνια. Έχουνε πατάει την λάζα γραμμή. Έρευνε κοντά θα το δει. Καμιλά Λουβάρης. Βάλα και πάλι για τον Ιμπή. Οι φωνές του Σάβα ακούγονται μέχρι εδώ στα ορεινά του Σεβέν. Με το φάουλ 15 το σκορ, 1-34. Το παιχνίδι έχει αρχίσει και αποφτάει η ένταση. Είναι κάτι το οποίο θα αυξάνεται όσο περνάει η ώρα.
Κωνσταντινίδης εκεί πέρα στο Μαριέ. Λιβάρης. Θα πάει προς το καλάθι. Θα σκοχίσει. Μπάουτ από τον Καφιμάνη. Βάλα στον Βάγια. Βρόσος. Καλογιαννίδης. Κακή πάσα. Και σε έναν συνδυασμό με την πολύ καλή άμυνα. Αμερικό χαφ. Σε ρόλο Καντούζο. Ο Μακνισαλής. Μέσα λυσή κερδίζει στο φάουλ. Κολλημένη στους 5 πόντους. Ο Διμπίτς, σε κολλάει ο Μαγνισαλής. Πάνιας. 16-6 το σκορ. Όλοι οι επίδεσαι για τους λίγους. Η Ανδρού θα κρατήσει την μπάλα. Θα πάει προς τα μέσα, θα σκοχίσει. Η άμυνα είναι καθαρή, 5. Φύγει ο Λουβάρης στον εκβιασμό. Όχι καλύτερη δυνατή πάσα. Θα πάρει την προσπάθεια. Ο Λουβάρης θα βρεθεί στο παρκέ. Έχουμε τέλος του 10 λεπτού. 16-6 το σκορ. Στο σύν 10 η λίκη, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, δεύτερο 10 λεπτό. Για να δούμε οι ODB πως αντιδράσουν στην εκπληκτική άμυνα των ακόμα μια εξαιρετική άμυνα για τους λίγους. Πάνιας. Ο Ρουμπέας απέναντι του. Πάνιας θα πάρει το φάουλ. Διαδρούσε την επαναφορά. Μπάλα χαμηλά. Καροκόμπος θα βρεθεί στο παρκέ. Εξαιρετική προσπάθειά του, καθώς βρισκόταν στο έδαφος. Κατάφερε να βγάλει την μπάσα.
Σπάνιας για δύο, η μπάλα να πηδάει δύο φορές. Έλα, Μουσταφό. Και έχουμε, έχουμε το Ζούρο να νιώθει τράβηγμα στον δευραγκέφαλο, ναι. Θέλει λίγο ζέστα να μην μπουν οι ομάδες και λίγο διατάσεις για είναι μετά από αυτή την αποχή. Τώρα και θα χρειαστεί λίγο πάγο. Μπάλα στο σύμπερο. Η μπάλα γυρνάει, θα γίνει μπάλα, δώσω την μπάλα λίγο. Τέλος επίθεσης. Μπάλα κατέληξε στο καλάθι. Μετά το τρίποδο του Καβελιανάκη. Καβελιανάκης του Κωνσταντινίδης τα νέα πρόσωπα. Γιατρού. Εξαιρετική πάσα του. Φοβερή δημιουργία. Επίσης εξαιρετική εκτέλεση από τον Δρόσο 18-6 στο ΣΥΝ 12. Το σκορ είναι 18-6. Το σπάσιμο της μέσης. Το καλάθι δεν θα έρθει. Κοργίδης. Ναι, ναι, παιδιά, ναι, ναι. Κωνσταντινίδης. Τέλος του χρόνου, 4. Κοργίδης. Κάτω Γιαννάκης θα πετάξει ουσιαστικά την μπάλα. Κύριε, δεν θα καταλήξει το καλάθι. Προποθέσεις επιβιασμού. Έξω. Επιθετικόνη μπάτα τον Δρόσο, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα τους από το δεύτερο. Δεκα λεπτό, γιατί θα πάρει το φάουλ. Το κόψιμο του Κορκίδη ως μη γινόμενο. Έχουμε αλλαγές, το Λούμπαρι βλέπω. Εκεί τα βλέπω επίσης. Το νούμερο 11, ο Φιλάς. Ρουμπέας, Λούβαρης. Ρώσο. Νοφιμάνης. Λατρού. Δεν ήταν ο Λατρού. Δούμε τώρα τον εφηβιασμό. Φιλάς θα τελειώσει την φάση. Το λάθος έχει γίνει από τον Σουλτάντο. 18-8. Πάμε σε time out. Σε μονοψήφιο αριθμό πόντων η ODB. Πάμε σε time out, δεν πιστεύουμε. Λοιπόν, και πάλι στην αρένα του 7, εδώ που η Λίκη βρίσκουν και πάλι σκορ μέσω του Ιατρού. 21-8, έξατε γραμμή των 6.75, παρακαλώ. Κόμις Λουβάρης. Εξαιρετική ενέργειά του, εκπληκτικός εδώ. 21-10. Τώρα πιέζουν σε όλο το γήπεδο, μάλλον προσπαθούν να το κάνουν. Ο Καφημάνης θα πάρει το φάουλ. Λίγη στην επίθεση 5-50 σε δύο πόντων από τον Ιατρού 23-10. Λουβάρης. Για να δούμε άμα οι 4
τέσσερις συνεχόμενοι πόντι του Τόμι. Ξυπνήσου τους ODB Ρώσο, θα πάρει το φάουλ στο όριο, θα πω. Φέλτο, φλέρταρε εδώ με το διαφημικό. Κωνσταντίνη στο μάρκε, στη δεύτερη φυλά. Παραμένει ο οδηγός η άμυνα. Για τους λίγους, τι έχουμε τώρα εδώ. Έχουμε φάουλ του Ρουμπέα πάνω στο Κουβελά. Δεν μπορούν να βρουν ισορροπία στις δύο πλευρές του γηπέδου οι ODB. Δεν θυμίζουν σε τίποτα την ομάδα. Η διαφορά στους 15 παρακαλώ, 4-23. Βλέπουμε σε λίγο. Λουβάρης 27-14. Οι ODB παίρνουν πόντους, παίρνουν σκορ από το Λουβάρη αποκλειστικά. Θα φτώνει επιθετικό φάουλ του Λουβάρη, ο οποίος θα δέχεται αδιαμαρτυρικά. Λουβάρης. Τι έχουμε τώρα, φάουλ του Κουβελά. Μισό, στην επόμενη φάση θα έχεις το Κουβελά να κάνει. Μισό, στην επόμενη. Λουβάρης. Το φάουλ και πάλι στον Κουβελά. Δεύτερο συνεχόμενο. Μισό! Γιαννάκης. Για να δούμε τον Κόμι, να πάει προς τα μέσα. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Φιλάς Μαγνίσαλης, κοιτάξτε την άμυνα των λύκων. Μαγνίσαλης θα καταφέρει να πετύχει ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. 27-16. Ένα μικρό 4-0 τώρα για τους παίχτες του Κορκυδί. Ποιος είναι όρθιος στον πάγκο. Σίγουρα προβληματισμένος για την παρουσία της ομάδας του. Γιάντρου. Κουβελάς. Περιβάω τον Δρόσο, επιτοπικό. Ο Δρόσος είπαμε πολύ καλό, δεύτερο δεκάλεπτο. Κουβελάκι θα πάει μέχρι μέσα. Θα πείσει με το δεξί. Θα κάνει το 27-18 στο 6-0 το σερί. Ξαναβάλει την πόντι για τους ODB. Μαγνίσαλης. Θα ρίξουν και άλλο τη διαφορά. Ο Φιλάς είναι μόνος του. Πατάει το πόδι στο φρένο.
Ace, πολύ ωραία, δεν θα του κάνει το χάτερη μπάλα. Κιάντρου. Αντανάκης, εκπληκτική άμυνα. Ανεβάζουν ρυθμό οι ODB. Βάζουν ενέργεια. Η αλήθεια είναι ότι έχουν μπει κάπως κινησμένα. Δεν θα τους βγάλει κάπου αν συνεχίσουν έτσι, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Πίσω από την πούς. Έπρεπε να κοιτάσω Σαλής. Ο Γιαννάκης από τη γωνία. Οκ. Βέβαια στην τελική ευθεία. Πρώτο μικρόνου. Έλα στην αρένα του Σέβε. Ο Βελάς. Αυτό και το καλάθι. Είναι σημαντική βοήθεια στην ομάδα του σε ένα χρονικό σημείο που νιώθει την πίεση τον αντίπαλο τον αντίπαλο της. Είναι λογικό να συμβεί αυτό. Μιλάω σε ένα κακό πόντο. Εμφανώς και δείγμα ότι βρίσκονται εκτός αγωνιστικού μιλίου. Μιλάω σε ένα καλό συμβαίνω πως το σκοράρισμα είναι το Ιαπού 31-18 με ένα 4 δικό τους 0 τώρα. Λίγοι ξεμακραίνουν, πάνε στο συν 13. Ο Λιβαρίς θα πάρει το τρίποντο, θα εξοπτήσει. Καλύτερος παίκτης στον ODB. Έχει ξυπνήσει για τα καλά και κρατάει την ομάδα του. Αποτρέπει μάλλον τους λύκους. Αλύσει τη διαφορά. 5 δευτερόλεπτα. 3 τώρα. Κωνσταντινίδης για 2. Η μπάλα στο σύνολο. Τέλος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. 31-20 το σκορ. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το δεύτερο ημιχρόνο είναι γεγονός. Αυτό το σέβερ. Συνεργασία των παιχτών των ODB. Πρώτο καλάθι για λογαριασμό της είναι γεγονός. Η ακυρός του κύριου Πιεράκου. Πιεράκος Κορκίδης. Κάτω για Ανάκης Δημήτρης. Στο παρκέ. Κυλάς που θα κλέψει την μπάλα. Ψάχνει ο Κορκίδης σε ένα σχήμα που θα λειτουργήσει. Από τον Γιαννάκη, ζω ο Λουκπάσα, χιλάς, από τον Γιαννάκη, με το αριστερό. Πάνιας. Από τον Γιαννάκη πάνω του, πολύ κακή πάσα. Θα πάρει τον τρίποντο. Θα βρει σκορ.
34-24 σε ένα χρονικό σημείο που οι Όντι είχαν ρίξει τα φορά στους 7 πόντους. Χρήσος βρήκε σκορ. Πάρε και δευμένη φάσα. Ο Χρήσος θα πάρει το τρίποντο. Τιμάζω από τον Κάρο Κόμπο. Κιτάντος μέσα και αυτό. 36-24 με 5 συνεχόμενους πόντους. Της πολύ καλή του κατάρτισης. Αυτό που θα πρέπει να αντιθασεύσει είναι τα νεύρα του. Θα πρέπει να παίζει με περισσότερο μυαλό, θα πω. Γιατί δέχτηκε και τεχνική ποινή μετά από καλά θετικό του. Ήθελε το κάτι παραπάνω. Ο Χαρακόπος θα βρεθεί στο βαριέ με διακοπή. Όλα καλά, σηκώνεται. Εντάξει, αγκαλιάζεται εδώ με τον Κορκίδη. Η αλήθεια είναι ότι ο Κορκίδης βλέπει τον κόσμο από τα 220 εκατοστά. Δεν έγινε κάτι επίτηδες. Άλλη μόνο. Λουβάρης. Μαυλής άλλης. Την μπάλα θα περάσει χαμηλά το καλάδι εδώ. Την Κορκίδη στο follow, ούτε σε δεύτερο χρόνο. Πάνια στο rebound. Δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Λουβάρης. Συντριών πόντων. Άστοχος. Από τον Νικήτα. Θα σωθήσει. Βάλα και πάλι στα χέρια του Μαγνίσα. Λυκάρι, άδει το φάουλ. 37-28. Ένα παιχνίδι στο οποίο ελέγχουν οι Λύκοι. Θα παιχνιδιγάει ο Άρης. Thank you.
αλλά γυρνάει με υπομονή η Άντρου. Έχουμε μια εκδίκηση λένε η Ρεφ. Τεχνική που είναι στον Άντρου. Εδώ για Τουρδαλέ τώρα με τον Μουσαβινίδη. Πέντε δευτερόλεπτα στην διάθεση των λίγων. Το out που αμήνονται οι ODB, πλάγια γραμμή. Τέλος και φίλες της Κούβελας, θα πετάξει την μπάλα. Οπ, 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 άμα σε θέλει. 39-28. Έχουν τον τρόπο τους οι Λύκοι και κρατάνε τη διαφορά. Μην κοιτάς. Θα βραγκάρει πάνω στον Ιατρού. Η άμυνα για ακόμη μια φορά υποδειγματιστού. Αυτή η φορά από τον Καχρημάνη, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Καλογιαννίδη. Καλογιαννίδη στον Ξενίδη υποχώ, τον Ιατρού, που θα πάρει το φάουλ. Και θα γίνει δικαίωμα για δύο. Ο Βαλενίδης. Το φάουλα τον Κούβελα. Ο Ρουμπέας προσπάθησε με τρόπο εντυπωσιακό να βρει την μπάλα στο καλάθι. Δεν τα καταφέρει ούτε τώρα. Για να δούμε τον αρχηγό των λοιπόν. Κούβελας. Πολύ ωραία η πάσα. Ο Δρόσος, για ποιο λόγο, απίστευτο, εδώ συντά συγγνώμη τον βλέπετε, φοβερά πράγματα, το... μάζεψε ο Σάμπας και ο Σεφτόχης ο Άρης, ο Μιλιανάκης δεν κατάφερε. Ιατρού. Μαγνής Άλλης. Παίρνει ανοίγω. 2:44, 43:30. Σταθερά μπροστά η Λίγη. Συνδυασμό των ακολουθούν η Λίγη και δύο Δρόσος, αδόσικος από τη Λίγη. Πολύ όμορφο καλάθι. 43-32, 2-24. Είναι ένα καλάθι το οποίο υποχρεώνει τον Σαββαναπάη να ζητήσει time out.
σταμάτησε να μην διακοπεί. Τέλος time out. Φουλάτος. Θεατρού. Κοβελάς. Έχουμε τεχνική ποινή στο Κωνσταντινίδη. Για χτύπημα του ποδιού του Κωνσταντινίδη την ώρα που ο Κούβελας προσπαθούσε να εκτελέσει. Τα 3-32 παραμένουν. Είναι δεδομένο ότι οι οδηγοί έχουν ανεβάσει στροφές, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να τους κάνει να πλησιάσουν. Είναι στο μείον 11. Η μπάλα θα γυρίσει, συγκάτως για 3. Μέσα! 6-32. Ό,τι και να κάνουν. Μανίσαλη θα πάρει το φάουλ. Τέταρτο. Νομίζω τέταρτο. Το βλέπουν από τον πάγκο. Κουμαλαγή. Ο Κούβελας θα πάει στο... θα περάσει έξω. Σε σηκώ Καχρημάνης. Παραδρομής είπα ο Λίκος. Αυτός είναι ο Λίκος της ομάδας, αν δεν είναι αυτός. Πόσο άλλος θα ήταν από αυτό το σύνολο με τον Μεταγκρή. Ένα καλάθι σήμα κατά δεθέν του αρχηγού. Τον Λίκο, σημάνει παραλίγο να πετύχει τον Μπουλφάου. Ο Λίκος θα βάζει γραμμή των ελεύθερων βολών και λίγο πριν αποχαιρετήσουμε την πρώτη τελευταία στροφή. Στους 15. Πάει προς το καλάθι αριστερό διάδρομο. Δεν θα σκεφτήσει. Σαββάς. Ράρης. Σε ακόμα μία one man show προσπάθεια. 50-33, 17 από τους η διαφορά. Λουμπέας. Καθημάνης, θα φύγει ο Άρης με την ιδιασμό, θα καρφώσει. Θα την αφήσει την μπάλα, δεν θα καταφέρει να στοχίσει. Τέλος. Έτσι 10 λεπτού, 50-33.
Ο συν 17 ελληνική. Λοιπόν, τελευταίο δεκάλεπτο. Για να μάθουμε αν οι ODB έχουν τα αποθέματα να κάνουν κάτι το οποίο δεν το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι το πρώτο πεντάλεπτο αυτού του δεκαλέπτου θα μας δείξει το τι θα γίνει εν τέλει. Διαφορά είναι στις 17, ο Λιβάρης θα πάρει το φάουλ. Αν μετρήσει, αν μπει θα μετρήσει, δεν μπαίνει όμως. Τα φανταστική πάσα στον Καχρημάνη. Εξαιρετική δημιουργία. Από ποιον άλλο? Από τον κύριο Γιατρού. Το ξεκίνημα του τέταρτης περίοδου. Καλά τώρα. Πέντε 36. Η διαφορά για να πέφτει αυξάνεται στους 19. Λίκη Ραματαπιούν. Πολύ καλό παιχνίδι και είναι πάρα πολύ κοντά στο να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους. Το μασκετάκι γκάπ. Σταματήστε τον συνδυασμό εκεί.
εύκολο το Σιμόνι. Πάμε, πάμε. 57-39 το σκορ. Ανοίξτε! Και 26 για το τέλος της πρώτης παρουσίας των δύο ομάδων στο φετινό μπασκετάκι ΚΑΠ, αλλά και στην διοργάνωση συνολικά. Είναι η αγωνιστική τους εφετηρία το απόψινο παιχνίδι. Φιλάς, Λίκη πιο έτοιμη. Περισσότερο αποφασισμένη. Ακόμη μία φορά την άμυνα να αποτελεί το μεγάλο τους όπλο. Θα πάρουν την νίκη, νομίζω ότι αυτό το σύν 18 σε αυτά τα 5 και 44 που απομένουν είναι δύσκολο να αλλάξει. Τι δύσκολο, πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε φάουλ. Υδρό σου πάνω στο λουβάρι. Στα 39 παραμένει. Άσπατος και στη δεύτερη. Σάββας. Ο Άρης. Όχι ότι σταμάτησε να τρέχει, τον είδαμε καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού να κάνει τα αγαπημένα του sport clean μπάσκετ. Μεγάλων αποστάσεων. Νέο καλάθι για τους Λύκους. 99-39. Βεβαίως. Θα πάει το φάουλ. Πάμε σε ένα time out. 4:58 για το τέλος. Τέλος time out. Για το σκορ. Ο Γκοβέλας μόνος θα σκορτήσει. Έχουμε το φάουλ. Ο Λουβάρης εστοχή, 59-40. Πιέζει τώρα στο όλο το κήπεδο με τον Ρουμπέα για να τα σπάσει την πίεση. Κάτω Γιαννάκης προσπάθησε να κλέψει από τον Μπάνια, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα διατηρείται στα χέρια των Λύκων.
Ιάντρο. Ιάντρο, να κρατήσει την μπάλα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να ανοίξει την άμυνα των ODB, να δώσει μια εξαιρετική πάσα. Το καλό δεν θα έρθει, αφού και πάλι θα πάει προς τα μέσα, νέα καλή πάσα, ούτε τώρα. Δύο συνεχόμενες μεγάλες πάσες κατέληξαν τον Κάλαθο τον Άχριστο. Ιάντρο έχει πάρει το φάουλ 60-40. Βάλε και πάλι για τους λίγους. Κουβαλάς. Έχουνε την Πορτοκαλί για ακόμη μια φορά την Γκρι. Μας ενεπίσης να λέμε Γκρι τους διαιτητές, αλλά στην προκειμένη η ρεφινή γαλάζι. Είναι ο λίγο μαύρο. Και η Γκρι είναι ηλική. Εδώ που θέλω να στα πέντε στο καλάθι. Γιατί θα πατήσει καλά. Βάλει το καλάθι. Πάρει και το φάουλ. 60-40. Επιτυχή διαδικασία. Λουβάρη θα σκορπίσει. Μπάλα τα παιδιά. Νέα καλή άμυνα. Οι Λίγκοι συνεχίζουν να κάνουν το παιχνίδι τους. Δεν έχουν καλαρώσει καθόλου. Μπρόσος. Γιατρού για τρεις. Η μπάλα στη συνέχεια ακούμπησε στο πόδι. Του Ραφιμάνη. Βάλε και πάλι για τους λίγους. Καχρημάνης. Σουλτάτος για τρεις. Σουλτάτος ο οποίος πέτυχε μεγάλα σουτ, μεγάλα τρίποτα στο απόψινο παιχνίδι. Στιγμές που οι ODB προσπαθούσαν να επιστρέψουν. Εδώ ο Κόμις πετύχε ένα πανέμορφο καλάθι.
1-1. Είναι ο μοναδικός για σωτέντας. Τον Οδηγία απόψε σε ένα κακό της βράδυ. Συντάτος για 3, θα σκορκίσει. Την μπάλα δεν ακούμπησε Στεφάνιος, εκ τούτου ο χρόνος δεν ανανεώθηκε. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Πάρα πολύ όμορφα, ο Νικήτας θα πέσει την μπάλα με το δεξί, πήρε αριστερό διάδρομο. Μεγαλέφθηκε τόσο την ποιότητά του όσο και την χαλαρότητα του Σίμων. Την μπάλα και πάλι για τους λιγούς. Πάμε για τουλάχιστον δύο επιθέσεις ακόμα. Θα το δούμε και αυτό. Επαναφορά. Η άμυνα θα βγει. Λουβάρης. Σάββας είναι μπροστά του. Νικητάς για 3 από τη γωνία. Όχι. Ρώσος Ιατρού. Και νομίζω ότι αυτό το 65-44 θα είναι και το τελικό σκορ. Οι Λύκοι θα ξεκινήσουν με το δεξί της υποχρεώσεις τους στο μπασκετάκι καπ. Θα κερδίσουν διαμέσω κυρίως της άμυνάς τους αλλά και της επίθεσης τους. Γιατί 65 πόντοι για τους Λύκους είναι πολύ καλό ρεκόρ να το πούμε έτσι. Λοιπόν, Λύκοι ODB 65-44.